Η τεχνολογία των αυτόνομων φωνικών όπλων, γνωστών και ως ρομπότ δολοφόνων, βρίσκεται στο επίκεντρο διάσκεψης του ΟΗΕ στη Γενέβη. Πρόκειται για όπλα που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και προορίζονται να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο σε ένα πεδίο μάχης. Μιλώντας στο Euronews, ο επικεφαλής του τομέα όπλων της οργάνωσης Human Rights Watch, Steve Goose, είπε ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συμφωνήσουν στη διατήρηση ουσιαστικού ανθρώπινου ελέγχου πάνω στη χρήση βίας. Από τα έθνη που συζητούν το θέμα στα Ηνωμένα Έθνη, η ξεκάθαρη πλειοψηφία ζητά ένα νέο νόμο για το ζήτημα, ένα νέο νομικά δεσμευτικό όργανο, μια συνθήκη ή ένα πρωτόκολλο. Υπάρχουν όμως μερικές χώρες που εναντιώνονται. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και η Ινδία. Δεν είναι σύμπτωση ότι είναι οι ίδιες χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην τεχνολογία ανάπτυξης των ρομπότ δολοφόνων. Οι διαπραγματευτές σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών συζητούν περιορισμούς για τα αυτόνομα φωνικά όπλα εδώ και 8 χρόνια, χωρίς να έχει καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος. Η πίεση όμως έχει αυξηθεί, μετά και από έκθεση του περασμένου Μαρτίου, σύμφωνα με την οποία η πρώτη επίθεση με αυτόνομα όπλα ίσως έχει ήδη συμβεί στη Λιβύη.